Μετά την Αθήνα του 2004, πόσο είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε εθελοντές? Γενικά μετά το 2004 υπήρξε μια πτώση του εθελοντισμού. Και πιστεύω τώρα πάλι με τα Special Olympics θα ξεκινήσει μια διαδικασία. Γενικά υπάρχει δυσκολία. Και λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Ο εθελοντισμός νομίζω ότι είναι μια αναπτυσσόμενη ιδέα στην Ελλάδα. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, αλλά γενικότερα σαν εθελοντικοί οργανισμοί νομίζω ότι βλέπουμε μια ανάγκη και μια τάση για τους Έλληνες να γίνουν εθελοντές και να προσφέρουν αντιοτελώς στην κοινωνία και σε ό,τι περιβάλλον διαδρώνται. Πάρα πολύ, γιατί ξαφνικά βλέπεις ένα κύμα εθελοντικών οργανώσεων και μετά το 2004 ξαφνικά όλοι αποφασίζουν ότι ήρθε ο καιρός να γίνουμε εθελοντές. Ήταν λάθος και αργά για μένα, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ και ξαφνικά όλοι μάθανε. Θεωρώ ότι γενικά μετά το 2004 όλος ο κόσμος έμαθε λιγάκι το τι είναι εθελοντισμός. Τώρα, ειδικά το 2011, αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν θέλω να δώσω την αρνητική χρειά της, αλλά είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα. Και είμαστε περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να γίνουμε εθελοντές σε πολλές δράσεις. Είτε αυτές έχουν ονοματεπώνυμο, είτε είναι αυθόρμητες. Ο εθελοντισμός είναι τρόπο ζωής, αυτό λέγαμε. Αυτό το συμπέρασμα μας. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος που έχει σκέψεις, ιδέες, δημιουργικότητα και δεν αρκείσαι στο να τις συζητάς και τα κάνεις, ή δεν είσαι. Μπορούν μόνο οι ομάδες όπως οι Αθενίστας να αλλάξουν τον πλανήτη? Θεωρώ πως όχι. Δηλαδή χρειάζεται η συνδρομή όλων όσων επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά και χρειάζεται και πολύ καλή τεχνογνωσία για να το κάνεις αυτό. Αν ενωθούν και δουλέψουν και με άλλους οργανισμούς όπως αυτοί που είναι σήμερα εδώ πέρα, θα μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτά που κάνουν. Όχι βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, ατομικά, ακόμα και με το να μαζεύουμε τα σκουπίδια μας από το δρόμο, όταν αφήνει ένας φίλος ένα κουτάκι αναψυκτικού στο δρόμο, ακόμα και αυτό είναι εθελοντική δραστηριότητα. Όχι βέβαια. Αλλά νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι να δημιουργούν το ερέθισμα και η κάθε μας δράση να υιοθετείται είτε σε μια γειτονιά, είτε σε μια ομάδα ανθρώπων, είτε σε μια ολόκληρη πόλη. Νομίζω ότι η Μινωίστας, η Ατενίστας, η Πελοποννήστας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι ο πλανήτης. Άρα είτε και βέβαια μπορούν να αλλάξουν τον εαυτό τους. Δεν είναι ο πλανήτης κάτι άλλο από εμάς. Αν αλλάξουμε τον εαυτό μας, νομίζω ότι ξεκινώντας δηλαδή πρώτα από τον εαυτό μας, θα αλλάξουμε και τον χώρο γύρω μας. Έχουμε την τάση να βοηθάμε μόνο για προβλήματα που αφορούν την Ελλάδα. Δύσκολο, αλλά θα έπρεπε. Γιατί εθελοντισμός για μένα σημαίνει ότι κάνεις την υπέρβαση. Δηλαδή, τολμάς να κάνεις την υπέρβαση. Να σκεφτείς δηλαδή πέρα από τον εαυτό σου. Τα θέματα είναι όλα παγκόσμια και δεν είναι υποτέθνικα. Οπότε, όσο πιο ανοιχτό μυαλί είμαστε και όσο πιο διεθνοποιημένοι, τόσο πιο πετυχημένοι. Ήμουνα στον κόσμο γενικά. Φέτος το καλοκαίρι που πήγα στην Ινδία με τον οργανισμό που είμαστε εδώ, με την ISEC, είδαμε εκεί πέρα πάρα πολλά πράγματα. Είδαμε ανθρώπους από 110 χώρες. Είμαστε σε ένα συνέδριο στην Ινδία, μια από τις πιο ανεπτυσσόμενες χώρες αυτή τη στιγμή, και είδαμε ότι είναι τόσο εύκολο να τους βοηθήσεις και τόσο up to you. Απλά να πεις μια μέρα, ωραία, σήμερα θα κάνω αυτό. Πήγαμε εκεί πέρα, κάναμε αναδάσωση, πήγαμε, καθαρίσαμε παραλίες κοντά στην Γκόα. Και ήταν τόσο εύκολο. Δηλαδή, φεύγουμε το πρωί, γινούσαμε το βράδυ. Σιγά το πράγμα. Θα διαφωνήσω. Δηλαδή, έχουμε δώσει, νομίζω, το παράδειγμα αρκετές φορές και στο παρελθόν, σε πολλά περιστατικά. Να θυμίσω το τσουνάμι πριν από αρκετά χρόνια. Και άλλα πολλά, μην τα πω ένα προς ένα. Αρκεί να είμαστε ενημερωμένοι και να είμαστε και σίγουροι ότι αυτό που δίνουμε, είτε είναι υλικό αγαθό, είτε είναι ψυχική, ψυχολογική υποστήριξη, είτε είναι ακόμα και χρήματα, θα βρίσκει το δρόμο του. Λογικό είναι να σε ενδιαφέρουν τα δικά σου πρώτα, γιατί είναι η καθημερινότητά σου. Εγώ ξέρω όμως πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται και σε εθελοντικές οργανώσεις με προβλήματα χωρών του εξωτερικού.